Κυρία Προβοπούλου, καλησπέρα στην Ιερουσαλήμ, καλησπέρα από την Αθήνα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Να πούμε ότι είμαστε με την κυρία Μαριέτα Προβοπούλου, είσαστε επικεφαλής των ομάδων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Καταρχάς, να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας στο CNN Greece σε μια χρονική στιγμή, η οποία καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι δύσκολη και για σας λόγω των συνθηκών και της κατάστασης που επικρατεί. Δώστε μου καταρχάς λίγο το πλαίσιο των συνθηκών, λίγο τις συνθήκες στην Ιερουσαλήμ που βρίσκεστε εσείς και έχετε και άποψη από την πόλη, αλλά και αυτό που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας από τη Γάζα. Αναφέρομαι προφανώς στην ιατρική και όσον αφορά το θέμα της νοσηλευτικής, πώς τι συμβαίνει με τον κόσμο αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και στα ιατρία. Okay, θα κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε μια κλιμάκωση των βίων αντιπαραθέσεων μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων. Αρχικά οι εντάσεις αυτές προκλήθηκαν με αφορμή κάποιες επικείμενες εξώσεις Παλαιστινίων οικογενειών από μία συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια οι Ισραηλινές δυνάμεις την Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Μαΐου έκαναν μια βίαιη παρέμβαση με αλόγιστη χρήση όπλων ελέγχου πλήθους στο όρος του ναού, όπου βρισκόντουσαν εκατοντάδες προσκυνητές. Είναι Ραμαζάνι αυτή την περίοδος, οπότε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Σαν αποτέλεσμα, είχαμε εκατοντάδες τραυματίες, περίπου 650 άνθρωποι, εκ των οποίων άντρες, γυναίκες και παιδιά, με τραυματισμούς από σφαίρες από λάστιχο, στο στήθος, στο κεφάλι, στα πόδια ή τραυματισμούς από τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης, καθώς και τη χρήση κάποιας ουσίας με ένα τοξικό μέσα που λέγεται skunk water, το οποίο προκαλεί ζαλάδες, αιμετικά επεισόδια. Μέσα στους οι γιατροί χωρίς σύνορα βρέθηκαν στο πλευρό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μυσελήνου, η οποία διαχειρίζεται τα σημεία αξιολόγησης και σταθεροποίησης των τραυματιών, με γιατρούς και νοσηλευτές. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς μας είδαμε παιδιά, ακόμα και 12 χρονών, είδαμε ανθρώπους που χάσαν τα μάτια τους και πραγματικά ο πόνος για την ανεξήγητη χρήση υγείας βία σε μάχους είναι μεγάλος. Επειδή μου είπατε λίγο για τους τραυματισμούς, για τους τραυματίες, τι είδους δηλαδή, τραύματα περιθάλπτεται, για να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, τα τραύματα είναι από λαστιχένιες σφαίρες στο στήθος, στα πόδια και στο κεφάλι. Τραύματα από τη χρήση χειροβομβίδας που ανέφερα, κρότου λάμψης, καθώς και τραύματα ή προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και στα μάτια από τη χρήση δακρυγόνων, καθώς και τη χρήση αυτού του υγρού, του skunk water που σας έλεγα. Και άλλα βέβαια τραύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το συναισθησμό και τη χρήση. Μου είπατε ότι εσείς έχετε πρόσβαση στο... Καταρχάς, πείτε μου, οι Άραβες της Ιερουσαλήμ, οι Παλαιστίνοι της Ιερουσαλήμ, πού περιθάλπτονται, σε ποιο νοσοκομείο υπάρχουν, μπορεί να πάνε οπουδήποτε ή υπάρχει συγκεκριμένο νοσοκομείο που πρέπει να πάνε και πείτε μου αν έχετε πρόσβαση σε αυτό. Λοιπόν, οι σοβαρά τραυματίες πάνε στο κυρίως νοσοκομείο αναφοράς, το οποίο λέγεται Μακάσεμπ Hospital στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και ναι, έχουμε πρόσβαση σε αυτό το νοσοκομείο, γιατί σαφώς και οι Παλαιστίνοι είναι πολύ ανοιχτοί σε προσφορά βοηθείας. Αυτό το νοσοκομείο κατάφερε σε αυτές τις δύο νύχτες να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, παρόλο που περίπου 200 άνθρωποι
φτάσαν στο νοσοκομείο από τους σοβαρά τραυματίες. Οι λιγότερο σοβαρά τραυματίες που δεν χρειάζονται την άμεση δευτεροβάθμια περίθλεψη παραπέμπονται από την ερυθρά ημισέλινο στα κέντρα αυτά αξιολόγησης και σταθεροποίησης τα οποία ανέφερα, στα οποία βρισκόμαστε για να τους παρέχουμε όποια υποστήριξη, καθώς και τη στιγμή που φτάνουν οι τραυματίες, γιατί πολύ συχνά τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να φύγουν από το σημείο που συμβαίνει η σύγκρουση. Και όταν υπάρχει διέξοδος, φτάνουν μαζικά στα σημεία αυτά και το ιατρικό προσωπικό δεν φτάνει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Οπότε... Μου είπατε για την Ιερουσαλήμ. Πείτε μου λίγο τι σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας, αφού καταλαβαίνω ότι λογικά οι πληροφορίες από τη Γάζα έρχονται σε εσάς. Τι μαθαίνετε και τι μπορείτε να μας πείτε. Λοιπόν, σε συνέχεια της κατάστασης αυτής στα Ιεροσόλυμα, είχαμε την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών από τη Λωρίζα της Γάζας, από μαχητικές ομάδες, προς το Ισραήλ. Και βέβαια, σαν αποτέλεσμα, οι Ισραηλινές δυνάμεις επενέβησαν με αεροπορικές επιδρομές. Είναι τώρα 3 νύχτες που η Γάζα βομβαρδίζεται το βράδυ. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Αν και οι άνθρωποι έχουν ζήσει επανειλημμένα αεροπορικές επιδρομές, θεωρούν ότι αυτή η ένταση δεν την έχουν ξαναζήσει εδώ και χρόνια. Το Υπουργείο Υγείας σήμερα το πρωί ανέφερε ότι έχουν 67 νεκρούς, εκ των οποίων 17 παιδιά και γύρω στους 400 τραυματίες. Το ιατρικό προσωπικό φοβάται να μετακινηθεί από το σπίτι του, να πάει από το νοσοκομείο, από το νοσοκομείο να πάει στο σπίτι του. Φοβούνται ακόμα και την ώρα του ιατρικού έργου. Το σύστημα υγείας στη Γάζα είναι πάρα πολύ εύθραυστο λόγω του αποκλεισμού εδώ και τόσα χρόνια, αλλά καθώς και μιας κατάστασης τελευταία με το COVID, το οποίο φυσικά δεν άφησε την Γάζα απ' έξω. Οπότε, εάν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, σαφώς και το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οι άνθρωποι σας είναι ασφαλείς στη Γάζα αυτή τη στιγμή? Όταν υπάρχουν αεροπορικές επιδρομές, είναι σχετικό. Ανησυχούμε πάρα πολύ, γι' αυτό πήραμε την απόφαση. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν παρέχουν αυτό που λέμε essential ιατρικές πράξεις, να προσπαθήσουν... Ναι, να το πούμε, τις καθαρές, καθαρά ιατρικές πράξεις. Ναι. Να τους εκενώσουμε. Ακόμα είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε, δεν τα έχουμε καταφέρει. Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκατοντάδες προσωπικό Παλαιστινίων γιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, καθώς και συνάδελφοι από άλλες χώρες, παραμένουν στη Γάζα και είναι σε επιφυλακή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση που το σύστημα υγείας χρειάζεται την υποστήριξή τους. Έχουμε κάνει κάποιες δωρεές ιατροφαρμακευτικού υλικού και έχουμε ένα σχέδιο απάντησης σε περίπτωση μαζικής εισρωής τραυματιών και αναμένουμε σε επιφυλακή. Από φαρμακευτικό υλικό, προμήθειες και τα λοιπά, είσαστε καλυμμένοι, έχετε ή σας λείπουνε? Ναι, σε αυτή τη φάση είμαστε καλά, έχουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί είναι μέρος της προετοιμασίας και των σενάριων που έχουμε για κάλυψη ιατρικών αναγκών. Να δούμε, βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί σε περίπτωση που συνεχίσουν οι αεροπορικές επιδρομές και έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, σαφώς και όλα έχουν κάποια... θα είχαμε περιορισμούς. Περιγράψτε μου λίγο, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό, περιγράψτε μου λίγο πώς είναι
η ατμόσφαιρα και η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πας στην παλιά πόλη ή περιμετρικά της παλιάς πόλης, πώς κυκλοφορεί κανονικά? Όχι. Κοιτάξτε, τα παιδιά πάνε στο σχολείο, οι άνθρωποι μετακινούνται στη δουλειά τους, πάνε να ψωνίσουν. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας, αισθάνεσαι την ένταση παντού. Εμείς έχουμε μειώσει, έχουμε απαγορεύσει τις μετακινήσεις για παράδειγμα, με το τραμ ή τις μετακινήσεις που δεν υπάρχει λόγος να γίνουν και διατηρούμε αυστηρά τις μετακινήσεις για την εργασία. Είναι μια κατάσταση, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Χθες το βράδυ που ήταν πιο ήσυχα από τις προηγούμενες νύχτες, που δεν ακούς τις χειρομομβίδες και τους κρότους, τα ασθενοφόρα, μας φαινόταν περίεργο, έως ανησυχητικά περίεργο. Φοβόμαστε γιατί αύριο είναι Παρασκευή και σήμερα έχουμε το Ίνταλ, Το τέλος του Ραμαζανιού, να το πούμε έτσι. Το τέλος του Ραμαζανιού. Γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε, μόνο ελπίζουμε ότι θα είναι μια ήρεμη νύχτα σήμερα το βράδυ, αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ για το αύριο. Ευχαριστώ. Κυρία Προβούρου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece και μας δώσατε το κλίμα και τις πληροφορίες αυτές. Και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή τύχη και να προσέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.